Πάμε να βάψουμε τώρα αυγουλάκια με φυσικό τρόπο. Βάψιμο πασχαλινών αυγών με φυσικό τρόπο. Χρειαζόμαστε 10 αυγά, μισό λίτρο ξίδι ή όσο χρειάζεται για να καλύψετε τα αυγά. Μονοτική ταινία, ψαλίδι, λίγο νερό και σφουγγαράκι. Αυτά είναι τα υλικά τα οποία χρειαζόμαστε για να βάψουμε τα αυγά μας χωρίς χημικές ουσίες, χωρίς συντηρητικά και ό,τι άλλο μπορεί να είναι βλαβερό για την υγεία μας. Πώς θα τα κάνουμε, πώς θα τα βάψουμε? Πάμε να καλημερίσουμε τους φίλους, την Νατάλη, τον Νεκτάριο και τον Στέφανο μας. Εδώ στον μπάνκο της κουζίνας με λίγα αυγουλάκια και ξίδι, το μόνο υλικό μας. Για Νατάλη. Νατάλη, βάζεις καλημέρα. Στέφανος Χριστάντου με τα κόκκινα, το πούμε, άκουσε ό,τι του πάνε και τα φόρεσε. Μου άρεσε πάρα πολύ γι' αυτό. Και ο Νεκτάριος μας που γνωρίσαμε από το συγκρότημα με τα μουσικά όργανα από ανακυκλώσιμα υλικά. Τάτνα μπαρ, λοιπόν. Σε άλλη εκδοχή όμως σήμερα τα σε δούμε εδώ. Λοιπόν, Νατάλη, πριν να προχωρήσεις, τα παιδιά όταν έκλεισε εκείνη τη μέρα το πρόγραμμα, ήρθαν εδώ στην κουζίνα και χτυπούσαν πάνω στην κατσαρόλα με ένα ειδικό κουτάλι και παίζανε μουσική. Πες μου αλήθεια τώρα, από την κατσαρόλα κάνατε μουσικό όργανο? Το έχασε. Και υποσχεθήκανε να το κάνουμε μια μέρα μαζί. Θα το κάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο. Εγώ είμαι πραγματικά ανοιχτή σε αυτές τις προτάσεις. Πάνω απ' όλα προστατεύουμε το περιβάλλον. Είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη όσο αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα και τα άτομα τα οποία δείχνουν την ίδια ευαισθησία τα σέβομαι πάρα πολύ. Επειδή σήμερα θα φροντίσουμε για κάτι το οποίο αφορά και την υγεία των παιδιών μας, είμαι ακόμα πιο ευαισθητοποιημένη. Πώς θα καταφέρουμε να βάψουμε έτσι τα αυγουλάκια? Κοιτάξτε τώρα εδώ. Τι ωραία που είναι. Έχουμε και ένα κουνελάκι εδώ. Θα μάθουμε σε πολύ λίγο από την Νατάλη μας και από τον Νεκτάριο. Στέφανε μου, εσύ θα καθοδηγήσεις τη συζήτηση, εγώ θα σας επιστρέψω σε πολύ λίγο. Ενώ φίλες και φίλοι, εσείς αν θέλετε να ρωτήσετε οτιδήποτε για την διαδικασία και έχετε τη δική σας την συνταγή, το μυστικά σας για να βάψουμε φυσικό τρόπο αυγά, πάρτε μας τηλέφωνο να το συζητήσουμε. Σας αφήνω. Στέφανε μου. Νατάλη, επειδή ξέρω, μου έχεις πει προηγουμένως ότι χρειάζεται 4 ολόκληρα λεπτά να αφήσεις μετά που θα τα φτιάξεις. Δείξτε μας και θα τα πούμε στην πορεία. Ναι. Πολύ ωραία. Είναι ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος, παιδιά. Δεν χρειάζεται καθόλου χρώματα, δεν θα κάνετε φασαρίες στην κουζίνα. Είναι μια πάρα πολύ καλή και καθαρή μέθοδος και πάρα πολύ φυσική μέθοδος επίσης για να φτιάξετε πολύ όμορφα πασχαλινά αυγά. Λοιπόν, τι κάνουμε? Βράζουμε πρώτα απ' όλα τα αυγά. Στεφανέ μας, νομίζω θα έχεις εσύ καμιά συμβουλή ίσως για πώς να μην σπάζουν τα αυγά στο βράσιμο. Πρέπει να βάλουμε αρκετό αλάτι στο νερό, το πρώτο μυστικό, και πρέπει να είναι στη θερμοκρασία δωματίου τα αυγά. Αν είναι παγωμένα και τα βάλουμε σε νερό εκείνη την ώρα, η διαφορά της θερμοκρασίας θα σπάσει το τσόφλι. Τέλεια. Αυτό. Μακάρι να μας το έχεις πει πιο πριν, γιατί 7 με 8 αυγά μας σπάσανε. Τέλος πάντων, μέχρι να τα φέρουμε εδώ. Λοιπόν, έχουμε βρασμένα αυγουλάκια. Όλοι ξέρουμε πώς να βράσουμε ένα αυγό. Τα έχουμε στεγνώσει καλά. Σφιχτά βέβαια, ναι. Όχι με λάδι. Βέβαια. Λοιπόν, και τώρα ξεκινάει η διασκέδαση. Τι κάνουμε? Παίρνουμε μονοτική ταινία, πώς αλλιώς λέγεται? Τέλα του ηλεκτρολόγου. Τέλα του ηλεκτρολόγου. Κάτι που βρίσκεται πάρα πολύ εύκολο, κάτι πολύ φθηνό. Ναι, μην είναι πλαστικό, αλλά το επαναχρησιμοποιείτε. Κάνουμε recycling. Ανακύκλωση. Ανακύκλωση, ευχαριστώ. Λοιπόν, κόβετε λωριδούλες από αυτή τη μονοτική ταινία και αρχίζετε με ένα ψαλίδι, μεγάλο ή μικρό, να κόβετε ό,τι σχέδιο θέλετε. Θέλετε γραμμούλες, θέλετε κύκλους, θέλετε ζιγ-ζακ ταινίες, ό,τι σας φανταστεί, ό,τι σας βγάλει ο νου σας, βασικά. Είναι πολύ καλή ασχολία επίσης και για τα παιδιά. Και εμείς κάναμε μερικά σχηματάκια εδώ, κάτι πουλιά εδώ κάναμε, κάτι πουά, ένα κλουβάκι. Και πολύ, πολύ εύκολα βάζουμε τα αυγά μας σε ένα μπολ. Τα τοποθετούμε καλά και φρόνιμα για να μην μας σπάσουν. Νεκτάριος συνεχίζει να τα φτιάχνει εκείνα, φαντάζομαι. Λίγα λόγια, κάνουμε ό,τι θέλει. Θα μας δείξει αυτό ο Νεκτάριος τώρα πώς το φτιάχνει. Και να πούμε ότι, εντάξει, να τα δείξουμε αυτά. Κάποια που προετοιμάστηκε. Ναι, έχετε ήδη προετοιμάσει, να το. Έχουμε ήδη κόψει κάποια σχήματα, αυτά είναι και από πέρσι, τα έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει, γιατί η μονοτική ταινία έχει αυτό το καλό. Κολλάει και ξεκολλάει επανειλημμένα. Δεν χρειάζεται να το πετάξουμε. Τα σχέδια, τα αφήσατε εδώ και τα... Ναι. Και Και άρα... τα σχέδια μπορούμε πολύ εύκολα να φτιάξουμε σχέδια, έτσι. Πάρα πολύ ότι εύκολα. Κάνουμε χαρτί. Και διασκεδαστικό. Ό,τι να είναι. Και δεν θέλετε και τελειότητα στο κάτω-κάτω και λίγο στραβές γραμμές δεν μας πειράζει καθόλου. Αφού τα βράσουμε λοιπόν πρώτα, μετά είμαστε σε αυτό εδώ το στάδιο, βάζουμε τα σχέδια πάνω με την αυτοκόλλητη ταινία. Μάλιστα. Και κάνεις με λίγα λόγια ό,τι θέλεις. Αυτό. Ωραία. Να βάλω και μια μπλούλα. Έτσι το πολύ πρόχειρο τώρα για να σας δείξουμε. Και πάω στο κοινό. Έξω. Τι κάνουμε τώρα, τα βάλαμε στο μπολ όλα. Δεν ξέρω πότε το δείτε. Και θα τα περιχύσουμε με ξύδι. Πρέπει να τα καλύψουμε εντελώς με το ξύδι, έτσι. Τελείως. Και βάλουμε χρονόμετρο 4 λεπτά. 4 λεπτά. Πάμε λοιπόν, 4 λεπτά ξεκινάμε το χρόνο μας. Και τώρα περιμένουμε. Ωραία. Τώρα μπορούμε να τα δούμε λίγο αυτά, να δείξουμε τα σχέδια. Αμέ. Εδώ έχουμε κάνει ένα ωραίο σπιράλ. Αυτές να βάλεις εδώ στο πιάτο φαίνονται καλύτερα. Αμέ. Να εδώ. Τα πουλιά μας. Οι λωριδούλες. Το ζικ-ζακ επίσης. Ένα συνδυασμός, κύκλους ζουζιλζάκ και λωρίδες. Έκανε και ένα πολύ ωραίο κουνελάκι, παιχνιδιάρικο Νεκτάριος. Να το δω. Θες να ανοίξεις το κουνελάκι, Νεκτάρι? Ναι, πάμε το κουνελάκι. Δεν είναι μελάτον τάβο, έτσι. Όχι, δεν είναι μελάτον. Επειδή χτες έκανα και έναν Batman, αλλά είπε μου η Νατάλη αν είναι πασχαλίνο. Αν θέλετε να κάνετε και Batman και το σηκώνει η περίστασή σας, α, να σου πω κάτι. Είναι κάτι πολύ ωραίο και ενδιαφέρον και επίσης και για τα παιδιά είναι ένα μικρό επιστημονικό πείραμα. Ναι, συγγνώμη. Ναι. Θα δείτε τώρα στον μπόλο ότι θα αρχίσουν να βγαίνουν φυσαλίδες. Τι γίνεται, το ξύδι σαν οξύ που είναι. Όντως, να το δω που βγαίνουν, ξεκινήσει. Ναι. Αρχίζει και τρώει ένα μικρό στρώμα από το κέλυφος του αυγού. Ναι, το κέλυφος του αυγού είναι ασβεστώδες, άρα είναι αλκαλικό. Και γίνεται μια χημική αντίδραση που επαλευθερώνει φυσαλίδες από διοξείδιο του άνθρακα. Μάλιστα. Και αν το αφήκεις μέσα, ξέρω εγώ, 24 ώρες, να διαλυθεί τέλεια. Θα το φάει όλο το κέλυφος. Θα μείνει το αυγό. Ναι, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Όμως στα 4 λεπτά είναι αυτό που χρειάζεται για να... μπορέσει να γίνει αυτή η διαφορά. 4 πρώτα λεπτά και θα το ξαναεπαναλάβουμε για να έχουμε μεγαλύτερη διαφορά στην αντίθεση του χρώματος. Ναι. Δηλαδή αν το αφήσετε και 3 φορές θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη αντίθεση στο χρώμα. Αυτό. Όμως αυτή είναι αρκετή γιατί φαίνεται το σχήμα μια χαρά. Εκεί το έχουμε αφήσει 8, δηλαδή 4 λεπτά το βγάζουμε, θα σας δείξουμε τι κάνουμε στα 4 λεπτά. Μετά τα ξαναβάζουμε ακόμα μια φορά για 4 λεπτά, τα ξαναβγάζουμε και αυτό είναι. Ωραία. Τελειωμένα. Και έχουμε αυτό το σφουγγαράκι. Με αυτό σφουγγαράκι μετά θα σας δείξουμε ότι μόλις τα βγάλουμε, πολύ απαλά, με λίγο νεράκι, θα τα τρίψουμε για να φύγει το πρώτο στρώμα. Μπορούμε να βάλουμε λίγο νερό. Βεβαίως. Ένα μπολάκι αν έχουμε. Θα δεξιδίζω εγώ εδώ. Τι καλό κόνταση πότε έχουμε. Να είστε καλά παιδιά. Να το. Τέλεια. Αυτή τη συνταγή τη βρήκαμε μετά από έρευνα που κάναμε με τον Νεκτάριο. Διότι τελευταία χρόνια έχουμε ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ κατά πόσο έχουν μπει τα επεξεργασμένα και τα χημικά στη ζωή μας. Είτε από τα καλλυντικά, είτε από τα καθαριστικά στο σπίτι, με τι καθαρίζουμε το σπίτι μας, αλλά ιδιαίτερα στην τροφή μας. Και στην αναζήτησή μας να κάνουμε μια πιο απλή και αγνή ζωή και πιο υγιεινή στο κάτω-κάτω, βρήκαμε και αυτή τη συνταγή πασχαλιάτικη που νομίζω έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Σίγουρα. Και να πούμε ότι φίλες και φίλοι έχουμε δείξει και με το ριζάρι, το οποίο είναι και αυτής ένας πολύ φυσικός τρόπος και είναι από τη φύση, παραδοσιακός. Και όπως είχαμε δείξει και με το παντζάρι, δείξαμε διάφορους τρόπους. Μισό άκουσα και με μαργαρίτες το κάνουμε. Και με μαργαρίτες, ναι, κάνουμε έτσι 5-6 διαφορετικά. Ωραία. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι. Και αυτός είναι ένας διαφορετικός τρόπος, γι' αυτό και το δείχνουμε σήμερα. Αλλά είναι ενδιαφέρον πάντα προσθέτεις χρώμα, τότε φορά αφαιρείς. Αφαιρούμε χρώμα. Ναι. Και επίσης το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι κάνεις τα δικά σου σχήματα. Ναι. Κάτι που δεν μπορείς να το κάνεις με τα υπόλοιπα, όπως το ριζάρι. Το ριζάρι απλά θα σου δώσει ένα ωραίο χρώμα, ενώ αυτό μπορείς μέχρι και όνομα να γράψεις πάνω. Ό,τι θέλεις. Αν έχεις υπομονή να κόβεις ταινίες. Ο καθένας μπορεί να βάψει το δικό του αυγό με το δικό του όνομα. Σου εγγυούμε ότι δεν μπορεί να κάνει δύο αυγά τα ίδια. Φύγαμε. Δεν μπορεί να κάνει δύο αυγά τα ίδια. Θα σου τα βγάζω εγώ εδώ. Να δείξουμε τώρα. Για να προλάβουμε και στο χρόνο μας. Με λίγο νεράκι. Πολλά απαλά. Απλά το ξεβγάζεις με το νερό. Δεν ξέρω πόσο φαίνεται, αλλά όντως αλλάζει το χρώμα. Θα φανεί στη συνέχεια που θα το βγάλουμε. Όταν βγάλουμε τις ταινίες. Φρύλε, εδώ φαίνεται και λίγο παραπάνω. Ναι, εδώ φαίνεται περισσότερο. Εδώ είναι πιο έντονο. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα αρχίσω να τα ξαναβάζω πάλι μέσα. Αν θέλεις, άφησε με το αυτό να το δείξω στη κάμερα. Okay. Μέχρι να κάνεις το επόμενο. Βλέπουμε εδώ τη διαφορά του χρώματος. Εδώ το έχει σκουπίσει ήδη με το σφουγγαράκι. Και δεν βλέπετε εδώ που δεν το έχει σκουπίσει. Βλέπετε αμέσως τη διαφορά. Έτσι. Ωραία. Πρέπει να το τελειώσω. Και θα βάλουμε ακόμα 4 λεπτά, έτσι. Ναι. Εγώ είμαι παραδοσιακή. Θέλω να είναι κόκκινα μόνο τα αυγά. Τα υπόλοιπα χρώματα δεν τα πολύ συμπατώ. Αλλά αυτό μου έχει κάνει εντύπωση επειδή είναι εντελώς φυσικό και υγιεινό. Και είναι μια πολύ διαφορετική άποψη από αυτή την οποία, από αυτά τα οποία έχουμε δει μέχρι στιγμής. Αν μπορείτε να δείτε εδώ, στον μπολ αυτό, είναι η αντίδραση που γίνεται ξύδι και νερού και υπάρχει έτσι, υπάρχουν οι μπουρμπουλίτρες. Βλέπετε τι γίνεται. Έτσι τα ασπρίσουν τα αυγουλάκια και τα έχουμε το χρώμα το ποτιτό. Μόνο με άσπρο ξύδι. Το άλλο το ξύδι το κόκκινο. Δεν το έχουμε δοκιμάσει, αλλά πιστεύω ότι θα κάνει ίσως την ίδια δουλειά. Δεν ξέρω αν αφήνει. Δεν βάφει εκείνο. Δεν θα δώσει ροζ χρώμα, ας πούμε. Δεν είμαι σίγουρη να σου πω την αλήθεια. Μα δεν το θέλεις όμως. Δεν το θέλεις, γιατί θέλεις την αντίθεση. Όχι, θέλεις την αντίθεση, αλλά επειδή το άλλο ξύδι έχει χρώμα. Ναι. Γι' αυτό αναρωτιέμαι. Ναι, αλλά επειδή γίνεται μια χημική αντίδραση μεταξύ ασβεστίου και οξέως, δεν ξέρω κατά πόσο θα αφήσει χρώμα ή κατά πόσο απλά αφαιρεί. Μάλιστα. Δεν είμαι σίγουρη. Θα ήταν καλό πείραμα να το κάνετε και με τα παιδιά αυτό. Πέστε μας τα αποτελέσματα, θα θέλαμε πολύ να μάθουμε. Πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Μιρούλα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Εγώ είμαι από τη Λάδικο Νεπαθιάς Κυρινία. Ναι. Και τα αυγά τα βάφαμε με φίδι της θάλασσας. Και τι χρώμα βγαίναν. Βγαίναν πιο σκούρεν ακόμα από τη... Η στολή του κυρίου Στέφανου. Μα κόκκινο. Τόσο κόκκινο, πιο κόκκινο ακόμα από εκείνη. Τι είναι αυτό, με τα φύκια. Με τα φύκια της θάλασσας. Ναι, φύκια της θάλασσας και τώρα έχει στο παζάρι. Αλήθεια. Ναι, ναι. Κάνετε ακόμα αυτή τη μέθοδο ή χρησιμοποιείτε τώρα. Μάλιστα, μάλιστα και τα αυγά εγώ τα κάνω ψητά, δεν τα βράζω. Κοφτά, είναι πιο ωραία η γεύση. Κοφτά! Α, μάλιστα και μετά τα βάφετε, έτσι. Ναι, ναι, όχι. Απλώς βράζω την μπογιά. Ναι. Απλώς βράζω την μπογιά. Ναι. Και μετά την αφήνω και κρυώνει. Βάζω τα αυγά μέσα από τη νύχτα μέχρι το πρωί και παίρνει το χρώμα όπως η ρόπα του κυρίου Στέφανου και πιο σκούρο ακόμα. Και τα αυγά μένουν έτσι αλιστερά και κόκκινα με το αλιστερά και κόκκινα. Και κόκκινα, ναι. Τι να ζητήσουμε στην αγορά, φύκη της θάλασσας για να βάψουμε τα αυγά. Φύκη της θάλασσας, ναι, έχει στην αγορά, είδα και πήρα εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Μιρούλα. Ναι, το γεια φύκη της θάλασσας. Πολύ ενδιαφέρον, θα το επιδιώξουμε επειδή ό,τι φυσικό και είναι αγνό το θέλουμε εμείς. Καλό Πάσχα να έχετε, καλές γιορτές φιλιά. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ, Ελίζη. Λοιπόν, Στέφανε μου, έχουμε ολοκληρώσει. Τώρα θα τα ξεβγάλουμε και θα είναι έτοιμα. Δεύτερη φορά θα τα ξεβγάλουμε. Νομίζω ότι έχουμε πετύχει στο λίγο χρόνο που είχαμε το αποτέλεσμα. Η Νάταλη κρατάει, θα δείτε αμέσως. Νομίζω έχει ασπρίσει πάρα πολύ αυτό το αυγουλάκι στα χέρια της Νάταλης. Θα φέρω ένα άλλο πιάτο, να το βάλετε μέσα. Ναι, να δούμε. Συγγνώμη, καπέλα μου. Θέλω να σου πω, θα βάλουμε σε αυτό και με εδώ μικρά. Να το. Θα φαίνεται καλύτερα εδώ. Να το βάλουμε εδώ, Νατάλη μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είναι το αποτέλεσμα. Και μόνο με ξυδάκι, νεράκι, κόλλα αυτή την... Μονοτική κόλλα, τη μαύρη. Και κοιτάξτε πώς έχουν γύρει. Κοιτάξτε αυτό που έχει βγάλει τώρα ο Στέφανος. Εδώ, στο πιάτο, παιδιά. Αυτά είναι τα καινούργια που έχουμε κάνει στα 10 λεπτά, 12 πόσα είμαστε εδώ στον μπάνκο της κουζίνας. Φανταστείτε, χωρίς χημικές, χρωστικές ουσίες, τα έχετε τα αυγουλάκια και τα αγγίζουν τα παιδιά και τα τρώνε χωρίς να λέμε μη έχεις χωρίσει το βαφή μέσα στο ασπράδι, πέταξε το. Ακριβώς. Δεν πετάμε τροφή σήμερα, αμαρτία είναι. Αυτό. Πώς το έβαλες, ποιος σου είπε αυτή την. Ήδη το έχω ξεβάλει μέχρι τώρα. Πάρα εδώ. Πολύ ωραία. Κάμε το, κάμε είναι το. Πολύ καλή αντίθεση, κοιτάξτε έτσι. Αυτό που κρατάει η Νάταλη, τι ωραίο που έχει γίνει. Από πού το έμαθες αυτό, Νάταλη μου? Άκου, θα σε γελάσω. Κάνουμε πάρα πολύ καιρό τώρα έρευνα για τέτοιου είδους συνταγές. Θα σε γελάσω αν μου τη δώσανε. Και αν την ανακαλύψεις από το διαδίκτυο. Ναι, πολύ πιθανόν. Μάλιστα. Αυτή είναι η συμβουλή μας σήμερα και η μέθοδος πολύ φυσική και εύκολη που δίναμε. Να αναφέρω επίσης ότι αυτή η διαδικασία, όλες οι οδηγίες καθαρά είναι επίσης στην ιστοσελίδα μας. Θα μπορούσαμε να το αναφέρουμε. Βεβαίως, ποια ιστοσελίδα? Είναι το www.naturallysmartstuff.com. naturallysmartstuff.com. Φυσικά μπορείτε και έξυπνα πράγματα. Αυτό πρεσβεύουμε. Πάτε να βουλάγισε να δεις τι είναι. Ναι. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και να βρείτε πολλά άλλα ενδιαφέροντα naturally. Όντως είναι πολύ ωραία. Μια διαφορετική προσέγγιση, κάτι νέο. Εδώ τα κλείσουμε. Θα σας ευχαριστήσουμε, Νεκτάρια μου και Ναταλή, να μας ξανάρθετε με άλλες τέτοιες προτάσεις. Θα παίξω μουσική μαγειρεύοντας. Μαγειρεύοντας, μου είπες ότι από την κατσαρόλα ο Νεκτάριος εχθές έκανε μουσικό όργανο. Ακριβώς. Λοιπόν, εδώ τα κλείσουμε και θα δούμε άλλη μια φορά τη συνταγούλα μας και αμέσως μετά Eurovision Flashback.